Η Γη, σύμφωνα με Ινδού ερευνητέ, αναμένεται να αντιμετωπίσει ένα βομβαρδισμό πανίσχυρων ηλιακών καταιγίδων το 2024 και να ακροτηριάσει το διαδίκτυο στον κόσμο. Αυτέ οι ηλιακέ κοιλίδε μερικέ φορέ ομαδοποιούνται σαν νησιά, συμβαίνουν λόγω μεγάλων μετατοπίσεων στο μαγνητικό πεδίο του ήλιου. Μπορούν να απελευθερώσουν ισχυρέ εκρήξει ενέργεια, οδηγώντα ηλιακέ καταιγίδε που μπορεί να βλάψουν του δορυφόρου και να μπλέξουν με το διαδίκτυο. Η τελευταία πρόβλεψη προέρχεται από μία ομάδα Ινδών ερευνητών και διαφέρει από την πρόσφατη πρόβλεψη της NASA, η οποία αναμένει ότι θα συμβεί στα τέλη του 2025. Ο Δόκτωρ Ντιμπιέντου Νάντι, ένας φυσικός από το IISER Calcutta Center of Excellence in Space Sciences στην Ινδία, ηγήθηκε της νέας μελέτης σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πολύ νωρί για να πούμε πόσο ισχυρέ και ποιε επιπτώσει μπορεί να έχουν ηλικιακέ καταιγίδε, αλλά πιθανότατα θα μάθουμε περισσότερα καθώ πλησιάζει η νέα χρονιά. Οι πιο έντονε καταιγίδε μπορεί μερικέ φορέ να οδηγήσουν σε καταστροφική τροχιακή διάσπαση δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά στη γη και να διαταράξουν τι υπηρεσίε που βασίζονται σε δορυφόρου όπω οι επικοινωνίε και τα δίκτυα πλοήγηση, είπε ο φυσικό στο Mail Online. Μπορούν επίση να προκαλέσουν ισχυρέ διαταραχέ στο γεωμαγνητικό πεδίο που ενεργοποιεί τα δίκτυα ηλεκτρική ενέργεια που βρίσκονται σε περιοχέ μεγάλου γεωγραφικού πλάτου. Φυσικά δημιουργούν επίση όμορφα σέλλα, οπότε μπορούμε να περιμένουμε το 2024 να είναι μια καλή χρονιά για του κυνηγού σέλλα, πρόσθεσε. Οι επιστήμονε αναφέρουν ότι το να καταλάβουμε πότε ακριβώ θα συμβεί αυτή η κορυφή και ω εκ τούτου πότε θα επηρεάσει τη γη, ο πιο ακραίο διαστημικό καιρό ήταν δύσκολο. Καταλαβαίνουμε ότι οι ηλιακοί κύκλοι συμβαίνουν συνήθως κάθε 11 χρόνια, αλλά ο Δόκτωρ Νάντι Διευκρινίζει ότι αυτό είναι απλώ ένα μέσο όρο. Χρησιμοποιώντα τι πρόσφατε γνώσει του, οι επιστήμονε χρησιμοποίησαν τη νέα κατανόησή του για να προβλέψουν πότε ακριβώ το ηλιακό μέγιστο του τρέχοντο κύκλου θα φτάσει στο αποκορύφωμά του. Η πρόβλεψη του χρόνου του μέγιστου πλάτου του κύκλου των ηλιακών κοιλίδων είναι σημαντική για τη μέτρηση πότε αναμένονται οι πιο αντίξωε διαστημικέ περιβαλλοντικέ συνθήκε διαστημικό καιρό, δήλωσαν οι ερευνητέ.